Τώρα εκτελείται το φάουλ και πάλι με τον Γιάκοβ. Ήταν άσχημη εκτέλεση, ευκαιρία σε δεύτερο χρόνο για ένα τελείωμα από τον Ογκμποε. Κόντρα, νέο κόρνερ για την ΑΕΛ. Τον Ραμίρες, ο Μαρ, η σέντρα δεν είναι άσχημη. Στο έδαφος ο Ακούνια, έντονες διαμαρτυρίες. Μια χαρακτηριστική κίνηση ο Παναγιώτης Σιάρας δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Παρά τις διαμαρτυρίες από πλευράς των γηπεδούχων, το παιχνίδι εξελίσσεται με τον Κούτσια να επιτίθεται κατά μέτωπο για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν πέντε αντίπαλοι μέσα στην περιοχή. Κάνει το σούτ έξω. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι είναι για τους φιλοξενούμενους. Comeback αυτό το 2-1 επί του Όφη. Νέο σούτ από πλευράς ΠΑΟΚ στο μεταξύ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και πάλι. Υποθέσεις για γκολ. Το βγάζει όμως ο Θεοδωρόπουλος. Μεγάλη ευκαιρία. Χαμένη για τον ΠΑΟΚ στο 49. Ο Νικολιάς δεν έχει μπορέσει να μπει στο πνεύμα του αγώνα ακόμα. Πάσα για τον Κούτσια, ψάχνει το δεξί, κάνει το σουτ έξω. Για να δούμε, τελευταίο 15 λεπτό σιγά σιγά στο μάτς. Ο Γιάκος στην εκτέλεση, δεν είναι άσχημη. Κεφαλιά έξω από τον Μπέρτο, αν δεν κάνω λάθος, που βρέθηκε εκεί στο δεύτερο δοκάρι. Λίγο νωρίτερα, σε παρόμοια φάση, έκανε πάσα ο Κώστας Παπαγεωργίου. Τώρα σεντράρι. Τώρα περνά στο δεύτερο δοκάρι, το γύρισμα. Δεν ξέρω αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Ζητούν γκολ οι γηπεδούχοι, αλλά δεν φάνηκε να συνέβη κάτι τέτοιο. Σε ένα μελέ στα καρέ του ΠΑΟΚ. Για έξω. Κόρνερ. Αφού ανεβάζει η ΑΕΛ όσο μπορεί περισσότερο την πίεση δίπλα του Αμπού Ντομάρ. Σχεδόν όλοι οι παίκτες της ΑΕΛ μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Πρώτη κεφαλιά, δεν θα υπάρχει δεύτερη. Πήγε κεφαλιά πάσα. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Χρήστου Ταλεγμανίδη στην τελευταία πραγματικά φάση του αγώνα.